Και θα κλείσω με ένα θέμα άλλο που είναι αυτό που σου έχω πει πολλές φορές. Όταν το κράτος θέλει η αλυσίδα κλείνει σιγά σιγά για να, πιάσει τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Είναι έτοιμοι να καθιερώσουν ψηφιακό τιμολόγιο, ε, ψηφιακό πελατολόγιο με συγχωρείτε, ε, σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και με αυτό το ψηφιακό πελατολόγιο η ΑΔΕ θα μπορεί να κάνει αμέσως διασταυρώσεις με βάση τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που έχουν κοπεί και θα ξέρει και τους πελάτες που ήταν στι συγκεκριμένες δραστηριότητες και με τη διασταύρωση στοιχείων θα ξέρει αν κάποιος έχει δηλώσει τα πάντα ή έχει κρύψει και πόσο έχει κρύψει. Είναι εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή εγώ που το κοίταξα είναι πολύ εύκολο. Ε, Συνεργεία αυτοκινήτων, βουλκανιζατέρ... Εταιρείε χώρων στάθμευση, εταιρείε ανικίαση αυτοκινήτων, τουριστικά γραφεία που κάνουν εκδρομέ, επιχειρήσει διοργάνωση εκδηλώσεων, τα γνωστά κτήματα και τα γνωστά catering. Να προσθέσω εδώ και το πρωτοσέλιδο τη ναυτεμπορική, ναι. όπου δρομολογείται πλέον και η άμεση πρόσβαση τη ΑΔΕ σε όλο το τραπεζικό σύστημα. Πολύ εύκολο και αυτό. <laughs> Πρόθεση να υπάρχει και ισχυρή σιγίδα, αν, αν, αν θέλει το σύστημα. Ε, το, βέβαια το θέμα είναι ότι θα εντοπίζονται από εκεί και πέρα πρέπει να να προχωρούν οι διαδικασίες ε... Ε, να το δούμε